Όχι του. Γι' αυτό, επειδή ξέρω θα τσιμπήσετε, γι' αυτό το είπα και εγώ, για μύκητες και βακτήρια, λοιπόν. Ναι, ναι, έχουν πιο μεγάλο μύκη. Έτσι ακριβώς. Χθες την πληροφορία αυτή μας την έδωσε ο κύριος Ραγασάκης με αφορμή τη συνέντευξη τύπου για τις εκλογές της εσωκομματικές του ΣΥΡΙΖΑ, ότι η ΔΕΗ σας ήρθε 400.000 ευρώ. Και ίσως και παραπάνω, ακόμα δεν έχει ξεκάθαρη. Μάλλον μας έχουν κάθε μήνα, οπότε ήδη έχουμε 140.000, 142, τα οποία δεν τα έχουμε πληρώσει ακόμα, 142.000. Και τι κάνουμε, δηλαδή, τι γίνεται, τι κάνουμε εδώ τώρα, τίποτε, προφανώς... παλεύουμε και δε, το πρόβλημα είναι ότι παλεύουμε να δούμε τι γίνεται, που βγαίνουν αυτοί οι λογαριασμοί με τη ρήτρα αναπροσαρμογής, κάθε δύο και τρεις, οι λογαριασμοί δεν είναι τόσο ξεκάθαροι, όπως επίσης ούτε τα μέτρα τόσο ξεκάθαρα για να ηρεμήσουμε και να ησυχάσουμε. Όπως ξέρετε, έχουμε πάρει μια πρώτη αύξηση του νερού, γιατί εμείς δεν έχουμε άλλο έσοδο. Εμάς τροφοδοτεί κανείς με λεφτά. Πρέπει από την πώληση του νερού, τα έξοδα που έχουμε στις επισκευές, στο προσωπικό και σε όλα, να το διαιρέσουμε και να βγάλουμε το κόστος του νερού. Το είχαμε κάνει πριν 4 μήνες, 3 μήνες, πόσο ήταν, και υπολογίσαμε ότι το κόστος του νερού στοιχίζει περίπου με την τιμή της εποχής εκείνης. Είχαμε μια επιτροπή η οποία απεφάνθη από εμάς, δηλαδή, ότι πόσο θα βάλει παραπάνω προκειμένου δηλαδή, να πληρώσετε το ρεύμα. Ναι, πληρώναμε 18 λεπτά το κιλικό, την κιλοβατόρα. Και πήγαμε 14, στα 14 λεπτά είχαμε υπολογίσει. Τώρα αυτό το 14 έχει πάει στα 32. Οπότε, καταλαβαίνετε, οπότε, λοιπόν, δηλαδή, έρχεται νέα αύξηση του νερού για να πληρωθεί το ρεύμα του. Δεν έχει αύξηση προς το παρόν, γιατί προσπαθούμε να δούμε αν βάλει το κράτος κάποια επιδότηση στο αγροτικό ρεύμα που εμείς έχουμε, για να μπορούμε να δουλέψουμε όπως μπορούμε. Γιατί αν περιμένετε τα μέτρα. Ναι, αν ανεβάσουμε το νερό όπου πρέπει να είναι, πρέπει να πάει γύρω στα 40 λεπτά το κυβικό. Είναι υπέρογγη τιμή για τον αγρότη, για τον πρωτογενή τομέα τελικά, που είναι δύσκολο. Βγήκε λοιπόν ένα ΦΕΚ τον Φεβρουάριο, το Φεβρουάριο, που έδινε επιδότηση 80% στη ρήτρα αναπροσαρμογής, αλλά μέχρι μπλαφ 20.000. Εμάς όταν είχαμε ρήτρα αναπροσαρμογή 200-250.000 αυτή την περίοδο από Αύγουστο μέχρι Δεκέμβριο, τα 20.000 ήταν για πλάκα, για στραγάλια. Κάναμε λοιπόν διάφορες ενέργειες, όπως είδατε και αν είστε προχθές που ήταν ο υπουργός εδώ Γεωργίας, που του είπα, παρουσίασα το πρόβλημα και του λέω, είμαστε αναγκασμένοι να ανεβάσουμε το νερό. Μας είπε λοιπόν ότι υπάρχει ένας νέος νόμος, ένα νέο ΦΕΚ που αφορά τις μεγάλες εταιρείες που καταναλώνουν αγροτικό ρεύμα, ενεργοβόρες εταιρείες, μεταξύ των οποίων συγκαταλεγόμαστε, ένα καινούριο ΦΕΚ, το οποίο είναι μέχρι 200.000 στον πλαφόν. Χαρήκαμε, ευχαριστήσαμε, κάτι κάναμε. Άλλαξε αυτό... Ναι, βρήκαμε. Εμείς ψάχναμε να βρούμε το ΦΕΚ. Το βρήκα. Το βρήκα. Ήταν γύρω στις 15 Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος. Βγαρμένο. Το ΦΕΚ αυτό το βρήκαμε και λέει, συμπληρώνουμε το πρώτο ΦΕΚ του Φεβρουαρίου, ότι ο πλαφόν γίνεται 200.000. Από εκεί και πέρα τώρα έχουμε το πρόβλημα. Εντάξει, πού είναι τα λεφτά. Η εταιρεία λοιπόν που εμείς είμαστε... συμβεβλημένη τέλος πάντων για την ενέργεια, ο πάροχός μας μας έστειλε τα 40, τα 20.000.
στα 200 πότε μας αστεί. Ναι, αυτό δεν άλλαξε, γιατί θυμάμαι το είχατε πει στον Υπουργό τότε, ότι 20.000. Ναι, 20.000. Τα υπόλοιπα τώρα ήρθαν, θα έρθουν, οπότε περιμένετε και αυτά, δεν ήρθαν. Η εταιρεία μας ξεκαθάρισε το... Λέει, περιμένουμε διευκρινήσεις, ενώ τις στείλαμε, δεν ήξερε το ΠΕΚ, το στείλαμε εμείς, το στείλαμε. Τώρα παιδιά, να το ΦΕΚ που λέει ξεκάθαρα ότι πρέπει να είναι 200. Ναι, αλλά πρέπει να μας τα στείλει το κράτος, πρέπει να μας τα δώσει το κράτος. Άμα είναι ΦΕΚ, δεν μπορεί να το βρει στο κόμμα. Τώρα παιδιά, μισά λεπτά, αυτά τα έχουμε πληρώσει. Τώρα μου στέλνει λογαριασμούς 140-130.000. Πάτα πρώτα λεπτά, τι είμαι, παραδομηχανή. Λέω, είπα, πρέπει να τα πληρώσετε, διότι πρέπει να τα κάνετε, γιατί. Και πώς θα τα πληρώσουμε, πώς θα τα πληρώσουμε. Πού να τα βρω. Πού να τα βρω. Στείλτε μας λοιπόν τα λεφτά αυτά, τα 200 χιλιάρικα, τα 180 που κάνουμε να πάρουμε ακόμα, να πατσίσουμε αυτά που χρωστούμε. Ναι. Αυτά. Οπότε είστε σε αναμονή δηλαδή. Έχουμε φτάσει Μάιο πια και αφού το ΦΕΚ είναι από εμείς το Μάρτιο. Εμείς δεν μπορούμε να πληρώσουμε τις λογαριασμούς. Δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε. Οπότε εξ ανάγκης περιμένουμε. Στείλτε την επιδότηση. Να κλείσω. Να πατσίσουμε τέλος πάντων με κάποιο τρόπο. Πώς αλλιώς, θα σου βρίσκω εγώ λεφτά, πληρώνω και θα περιμένω. Μα πού τα βρω πρώτα απ' όλα. Κύριε Παπαδάκη, πρέπει να, ως γεωπόνος, νομίζω πρέπει να ανακαλύψετε πώς θα καλλιεργήσουμε αυτό το λεφτόδεντρο. Γι' αυτό πρέπει να κάπως κάτι να κάνετε. Να βρούμε και μια τεχνική. Υδροπονία θα είναι τώρα, δεν ξέρω. Κάτι θα βρείτε όμως. Πού, λοιπόν, για να λιγοστέψουμε το νερό. Για λεφτόδεντρα, παιδί μου, λεφτό. Δέντρο που να βγάζει λεφτά. Λέω, ως γεωπόνος μπορείτε να το κάνετε, να το βρείτε με κάποιο τρόπο. Να μια παραγωγή, να κάνει παράδες. Κάτι, κάτι θα βρούμε, δεν γίνεται. Τι να κάνω τώρα, είναι να μην αφήσουμε τα παράλογα που υπάρχουν. Οπότε αναμένουμε δηλαδή. Ναι. Ξαναπήρατε εκεί το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, τον Υπουργό. Τώρα πήραμε τους γραμματείς, τους πήραμε όλους, πήγαμε στη ΡΑΕ, πήγαμε εδώ, πήγαμε εκεί, περιμένουμε. Δεν έχει αποσταλεί αυτό ακόμα το mail στον παροχό σας. Όχι από εσάς, από το κράτος. Όχι από εσάς, από το κράτος πια, που το περιμένουν και δεν δέχονται ένα ΦΕΚ. Είναι ανερθιμένα, παιδί μου, στο gov.gr. Το κράτος δεν τα λεφτά. Τα λεφτά ποιος θα τα βάλει, δεν ξέρω. Α, εντάξει. Μάλιστα. Σωστό και αυτό. Γιατί κανονικά, αφού έβγαλε το ΦΕΚ, πρέπει να δώσει τα λεφτά το κράτος στην εταιρεία, η εταιρεία θα τα πιστώσει στο λογαριασμό. Δεν θα μας δώσει λεφτά, θα πιστώσει στο λογαριασμό τα λεφτά που έχουμε ήδη εμείς πληρώσει. Να. Και θα ξοφλήσουμε τις νέες. Πάντως το υποσχέθηκε ο Υπουργός, γιατί μου παρούσα, ότι θα το δει. Θα το δει. Και τον ευχαριστήσαμε με όλη μας την καρδιά. Τι να κάνω μάλλον. Πράξεις θέλουμε τώρα. Να γίνουν πράξεις αυτό που είπε. Γιατί κινδυνεύει τώρα, αν συνεχίσει. Δεν το συζητώ. Θα μας κόψει το ρεύμα. Ας το κόψει. Αν μείνει γεράπτρο χωρίς νερό, τι έκανε. Πού θα βρούμε λεφτά, εμείς θα πληρώσουμε. 140 χιλιάρικα ήταν νέοι λογαριασμοί μέχρι χθες. Υπάρχει δηλαδή, πρόεδρε, τέτοιος κίνδυνος. Δεν το ξέρω, δεν μας είπε η εταιρεία το μας αυτό όλο, υπάρχει κίνδυνος, ας πούμε, αύριο το πρωί να κοπεί το ρεύμα και να μείνει ολόκληρη ράπιδα χωρίς ρεύμα. Δεν νομίζω να υπάρχει. Να το κάνει, ας πούμε. Δεν νομίζω να πάνε μέσα από το σημείο, δεν νομίζω. Ναι, αλλά υπάρχει πάντα ο κίνδυνος, ας πούμε. Υπάρχει ο κίνδυνος. Ναι. Είμαστε στην κατηγορία των ανθρώπων που πληρώναμε πάντα και πληρώσαμε και τώρα. Και από το 22 έχουμε πληρώσει αρκετούς λογαριασμούς. Ναι. Το Γενάρη, το Φλεβάρι έχουμε πληρώσει. Οπότε δεν είμαστε κακοπληρωτές, δηλαδή. Εντάξει, δεν έχει να κάνει πια με αυτό. Όλοι θα γίνουμε κακοπληρωτές. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πού να τα βρεις. Αναγκαστικά δηλαδή γίνεσαι κακοπληρωτής, αν δεν υπάρχουν. Ούτε το κάνουμε παραλιώδετα, από καπρίτσο, όχι. Ούτε από ιδιοτροπία. Δεν έχουμε πια. Πρόεδρε, εάν δεν γίνουν όλα όπως τα έχουμε σκεφτεί και τα περιγράφουμε τώρα και τις υποσχέσεις του Υπουργού κτλ., τι κάνουμε. Ποια είναι το plan B. Θα πάει 40 λεπτά το νερό. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή μισό ευρώ το κυβικό, το αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Τι θα γίνει. Πρέπει να το αντιλαμβάνεται, τι είπα να πει. Να όχι, λέω, γιατί... το σκεφτεί. Ναι. Με μισό ευρώ το κυβικό η γεωργία αρχίζει να κινδυνεύει. Γιατί αν έχω μόνο θερμοκήπια που μέσα στα έξοδα του θερμοκηπίου
είναι ένα έξοδο με ένα, αλλά όχι τόσο μεγάλο. Να. Έχουμε ελιές, έχουμε δέντρα, έχουμε αμπέλια, έχουμε ένα σωρό κήπους. Να. Δεν μπορεί να βάλει σε τόσο ακριβό νερό στη Γεωργία. Δεν το συζητώ. Να. Οπότε έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Να. Οπότε προσπαθείτε να αποφύγετε αυτή την αναπροσαρμογή του τιμολογίου, πρόεδρε, μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Ακλώς. Αλλά στην τελική, τι να πω τώρα, κοπεί το ρεύμα, το ρεύμα στις γεωτρήσεις. Δεν νομίζω, δεν νομίζω να το κόψουν. Δεν μας έχουν απειλήσει οι άνθρωποι. Δεν, να πούμε τους τραβού το δίκιο. Ναι, ότι υπάρχει πάντα ο κίνδυνος όταν δεν έχεις πληρώσει το λογαριασμό. Αλλά όταν δεν πληρώσεις το ρεύμα, πάντα το υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Τώρα, πρόεδρε, θέλω να σας μεταφέρω μια πληροφορία και τη διασταυρώνουμε μαζί στον αέρα. Η πληροφορία είναι ότι για τα συνοδά έργα του φράγματος πέρασαν αυτά τα 75 εκατομμύρια. Θυμάστε, είχαμε, αν δεν κάνω λάθος και τον αριθμό, είχαμε πει ότι, ναι, okay, είχαμε πει ότι κολούσε στην αρχαιολογία. Και συμπληρωματικά έργα. Μπράβο, και μας είχε συμπληρωματικά. Συμπληρωματικά, ναι. Μας είχε πει λοιπόν και ο κ. Πλακιωτάκης εκείνο το βράδυ που ήταν εδώ υπουργός Γεωργίας ότι πέρασε, υπέγραψε η κυρία Μενδώνη να μπουν στην, ότι ξεμπλόκαρε τέλος πάνω από την αρχαιολογία. Αυτό που μαθαίνω και απ' έξω ψιθυρίζεται είναι ότι αυτά τα έργα θα γίνουν μέσω ΔΙΤ. Έχετε... Όχι. Ναι, υπάρχει όχι, αυτή η πληροφορία. Τώρα είναι το... ναι, όχι, γι' αυτό, άνθρωποι οι γι' αυτό δεν το σας ρωτώ και το, δεν το είπα στον αέρα πριν να είστε εδώ για να μας το επιβεβαιώσετε. Ότι αυτά είναι κρατικά αυτή... έργα. Να. Είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης κρατικό έργο. Να. Ολόκληρο, οπότε κρατικό, δεν, όχι δεν, με συμμετοχή ναι. ιδιωτών. Ναι, ναι. Okay, οπότε δεν υπάρχει δηλαδή όχι, τέτοιο θέμα. Ένα έργο κυκλοφορεί. Καθαρά του Υπουργείου Δημοσίων Έργων. Ναι, ναι. Κυκλοφορεί ευρέως αυτό που σας είπα. Off the record. Ναι. Για τον Άι Γιάννη, ναι. Για τον Άι Γιάννη, ναι. Το ξέρω, το είδα αυτό. Και πέρα από είναι πέρα, που είναι στο Παλέκαστρο, που είναι ένα άλλο. Αυτό ναι. Αλλά το δικό μας είναι με κρατικό. Ωραία. Μάλιστα. Δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή όμως όντως το υπέγραψε η κυρία Μενδώνη, αλλά καθυστερεί να μας το στείλει από εκεί που το Υπουργείο Πολιτισμού και αγωνιζόμαστε και εκεί, τηλεφωνούμε, φωνάζουμε, παρακαλούμε, ό,τι θέλετε κάνουμε για να το στείλει το συντομότερο, το δυνατόν, το συντομότερο, γιατί πρέπει να δημοπρατηθεί το έργο. Ο λόγος καθυστέρησης... Θυμίζω πάντα ότι είναι έργο του Ταμείου Ανάκαμψης, που μέχρι το 25 πρέπει να τελειώσει. Ο λόγος καθυστέρησης της αποστολής αυτής της γνωμοδότησης πια ότι δεν κανένα πρόβλημα. Ποιος okay, δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι η συνήθεια που έχει το δημόσιο λίγο να καθυστερεί, να το αφήσει να οριμάσει. Από τον ένα γραμματέα στον άλλο, από το ένα στο άλλο στο άλλο, από εδώ στο Ηράκλειο, από το Ηράκλειο στο Λασίθι, από εδώ. Δηλαδή είναι τέτοια γραφειοκρατική συνήθεια, πρέπει να την πω. Κακή μεν, αλλά υπάρχει. Μάλιστα. Δυστυχώς. Ελπίζω να το ξεπεράσουμε σύντομα. Και εμείς. Και να είναι καλά όλοι όσοι βοήθησαν για αυτή τη δουλειά. Γιατί είδαμε και εμείς, αξιωθήκαμε να δούμε ένα σημαντικό έργο στο νομό μας. Σε ένα τομέα που το έχουμε ανάγκη, το νερό, στον τόπο μας. Όλοι μας ξέρουμε πόσο κινδυνεύσαμε πριν 2-4 χρόνια, όλοι το ξέρουμε. Και ήρθε η βουκιά στο στόμα και κινδύνευσε να πεθάσει. Ευτυχώς που ενήργησαν ορισμένοι άνθρωποι που μπορούσαν και δεν φτάξαμε στο σημείο να μας δίνουν τα λεφτά και εμείς να μην έχουμε δόντια για να τα πάμε. Να τα πάμε, να τα χρησιμοποιήσουμε. Ναι, σωστό. Τώρα, η προσαγωγός εντάξει, ξεκίνησε, δουλεύει... Η προσαγωγός έχει γίνει αρκετά, αν δεν κάνω λάθος, 1.000-1.200 μέτρα έχει δουλεύουν εκεί πέρα σε, με ρυθμό αρκετά εντατικό. Τους βοηθάμε εμείς, θέλουμε τους δικούς μας και τους δείχνουμε πού είναι ο παλιός, να μην χτυπήσουν τον παλιό οδηγό που το χρησιμοποιούμε και σήμερα. Είναι μια χαρά πάνω. Παράλληλα δηλαδή είναι η παράλληλα, στο σημείο που κάνουν τώρα, γιατί
σε κάποια φάση χωρίζει. Να, ναι, μάλιστα. Αλλά το σημείο που το κάνουν τώρα από τη Δεξαμενή μέχρι το Συλλεκτήρι είναι παράλληλο σχεδόν με το δικό μας αγώριο. Και κάτι τελευταίο για να μην σας κουράσω, Πρόεδρε. Είπαμε για το ρεύμα. Είπαμε ότι όλα τα λεφτά πάνε ουσιαστικά στο ρεύμα. Οπότε αυτό συνεπάγεται, θα μειωθούν και οι συντηρήσεις αγροτικών δρόμων. Όχι, ήδη έχουμε καταγγείλει εμείς ένα πρόγραμμα. Να. Έχουμε κάνει διαγωνισμό από το Γενάρη. Α, εντάξει. Δηλαδή δεν αλλάζει ο προγραμματισμός. Για να γίνει ένας δρόμος, θα έχει μια μελέτη. Να. Την οποία την κάναμε σε 4 Οκτώβριο, Νοέμβρη. Προσυρίξαμε διαγωνισμούς. Το Γενάρη περίπου, αν θυμάμαι καλά, αν μην κάνω και λάθος ημερομηνία. Λοιπόν, και κάνουμε ασφαλτοστρώσεις, τόσα μέτρα, τόσα χιλιόμετρα, και τσιμεντοστρώσεις. Πέρα του καθαρισμού των δρόμων που κάνουμε συνήθως, οι λακκούβες και λοιπά που γίνεται κάθε χρόνο, αυτά του δρόμου. Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα είναι της τάξης των 400.000. Και αυτές τις μέρες υπογράφουμε τη συμβάση για το χειμώνα. Δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε τα έργα αυτά γιατί έβρεχε και αυτά θέλουν τους δρόμους στεγνούς. Αλλιώς βάζεις την άσφαλτο και ξεκολλάει και σου ακολουθά. Μάλιστα. Οπότε δεν έχει αλλάξει ο προγραμματισμός λόγω ρεύματος. Okay. Εντάξει. Έχουμε, αυτό. Τα έχουμε στον υπολογισμό μας, τα έχουμε προγραμματίσει αυτά τα έργα. Αυτές τις μέρες σήμερα ήδη έχουμε ξεκινήσει και καθαρίζουμε τους δρόμους. Αυτός τώρα από τη Δευτέρα έχουμε πάρει ένα γκρέιντερ και γυρίζει τους δρόμους και τους καθαρίζει εκεί που θα πέσουν οι ασφάλτοι και εκεί που θα πέσουν τα τσιμέντα. Έχουμε αγοράσει τα σίδερα που βάλουμε κάτω από τα τσιμέντα. Αυτός ο προγραμματισμός, ο οποίος έγινε από τον Ιανουάριο, έχει επιβαρυνθεί τώρα με όλο αυτό το κόστος που υπάρχει έξω σε σίδερα. Έχουμε διαγωνισμό εμείς. Α, μάλιστα. Οπότε έχουν κλειδώσει οι τιμές αυτό. Σωστό. Διαγωνισμό έχουμε κάνει. Μάλιστα. Όχι, οπότε, το λέει ο Βαγγέλης για να μην μειωθούν τα προγραμματισμένα μέσα. Το Ιανουάριο που του κάναμε ήταν ήδη αυξημένο, δεν ήταν. Ναι. Αλλά οι αυξήσεις αυτές δεν σταματήσανε, γι' αυτό το αναφέρω, μήπως μειωθούν το σύνολο των έργων λόγω κόστος. Δεν νομίζω, δεν έχουμε τέτοια ιστορία. Τώρα υπογράφουμε τις συμβάσεις και ελπίζω να ξεκινήσουν. Δηλαδή τα τσιμέντα, έχουμε αγοράσει τα πλέγματα που βάνουμε στον πάτο. Δηλαδή είναι προχωρεί, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μάλιστα, ωραία. Οπότε δεν έχω κάτι άλλο. Μόνο να μας πείτε πόσα κυβικά μέτρα νερού έχουμε στο φράγμα, ένα Πρόεδρε. Ένα φράγμα που πρέπει να πω, σάζει ότι το έψαζε τους δρόμους τους δικούς του. Ναι. Δηλαδή το λέω για να ακούσει ο κόσμος, αν πει έχω και ένα δρόμο εγώ κοντά μου, ο οποίος μπορεί να είναι της περιφέρειας, μπορεί να είναι του Δήμου, μπορεί να είναι του οποιοδήποτε ιδιωτικός, εμείς σάζουμε τους δικούς μας δρόμους. Ναι. Αυτή είναι η υποχρέωσή μου. Μάλιστα. Ωραία. Και πόσο έχουμε, πόσα με κυβικά μέτρα νερού έχουμε, Πρόεδρε, τώρα μέσα στο φράγμα? Έχουμε γύρω στα 15 είμαστε. Δεν γεμίζει πια. Πάει λίγο πάνω, λίγο κάτω. Βγάνουμε την κατανάλωση. Σχεδόν, σχεδόν γεμάτοι είμαστε. Ένα εκατομμύριο έλειπε και λίγη. Ωραία. Εκεί γύρω είμαστε. Ωραία. Και τα νέα γραφεία, ρωτάει ένας φίλος μας εδώ, του ΤΟΕΒ, προχωρούν? Τα νέα? Νέα γραφεία του τοπικού οργανισμού Εγγύου Βελτιώσεων, Πρόεδρε, προχωρούν κάτι? Δεν είναι νέα γραφεία. Αλλά θέλουμε ένα διαγωνισμό, έχουμε κάνει παλιά. Να. Για να βρούμε κτίρια. Α. Κτίριο ή κόπεδο. Να χτίσουμε ένα δικό μας κτίριο. Γιατί είμαστε μαζεμένοι σε ένα μικρό γραφιάκι. Και συγχρονισμένοι. Τα υλικά τα έχουμε σκορπίσει δεξιά-αριστερά από το φράγμα μέχρι τη Μαλάβρα. Μέχρι δεν ξέρω τι. Και σε μια βίδα και πας την ψάχνει που την ψάχνει. Να, σωστά. Όταν είναι αρκετά να νοικοκυρευτείτε έχει... λοιπόν σε ένα χώρο. Ναι, εκεί στο... Να. Εκεί στο φράγμα. Κάναμε ήδη ένα πρώτο διαγωνισμό παλιά. Προέκυψε μια προσφορά. Επειδή ήταν μια προσφορά, δεν την κατοχυρώσαμε, δεν την απορρίψαμε βέβαια. Και ψάχνουμε, προκηρύξαμε και ψάχνατε δεύτερη. Ψάχνατε χώρο λοιπόν. Να μήπως έρθει και δεύτερο. Μάλιστα. Αν δεν έρθει δεύτερο, θα πάρουμε την πρώτη. Δηλαδή ούτως ή άλλως το έχουμε πει και το έχουμε αποφασίσει και περιμένουμε τώρα αυτή τη στιγμή να κάνουμε τη δεύτερη ευκαιρία, την πόδιμοπρασία, μήπως έρθει κι άλλο.
ο ίδιος αυτός που πρόσφερε πρώτα ξέρει ότι δεν έχουμε απορρίψει την προσφορά του, αλλά αυτή ήταν μια και μοναδική, είπα μήπως παρουσιαστεί κι άλλη. Μάλιστα. Ωραία, έχουμε λοιπόν... βάλει εκτιμητές πιστοποιημένους και έχουν εκτιμήσει και το κτίριο και αυτά εδώ, δηλαδή είμαστε προετοιμασμένοι και όλα, εντάξει. Από εκεί και πέρα βλέπω. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για, για την ενημέρωση. Θα το παρακολουθούμε το θέμα. Χρειάζεται να πιέσουμε κι εμείς με κάποιον τον τρόπο μας. Να ενημερώνει ο κόσμος ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Από το νοικοκυριό του, το σπίτι του, μέχρι το χωράφι του. Και αν δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει πια. Το χωράφι υποστηρίζει το σπίτι του επί της ουσίας. Από εκεί βγαίνει το έσοδό του με 40 λεπτά. Η παραγωγή μας, το πρόβλημα που έχουν τώρα δεν είναι μόνο το ρεύμα. Όλα τα υλικά έχουν. Ναι, όλα τα υλικά έχουν. Οι εργατικά χέρια δεν υπάρχουν, δηλαδή δυσίωνο το μέλλον. Αλλά αν προσθεθεί και το ρεύμα στα 40 λεπτά τυχόν και εκτιναχθεί εκεί, εκεί πια είναι ένα χτύπημα ακόμα. Δηλαδή τα λιπάγματα που ξέρω εγώ, τα φάρμακα, τα πάντα, όλες οι υπηρεσίες, τα σίδερα, τα ξύλα. Να, όλα έχουν ανέβει. Ανάλυλα, όλα έχουν ανέβει. Σε τιμές παράξενες και πρωτόγνωρες. Και άντε τώρα να δούμε πώς θα πέσει. Και ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει, έτσι υπάρχει και μια δυσκολία. Ναι. Εάν προσθέσουμε δε και σε αυτό ένα πρόβλημα που υπάρχει τώρα, και είναι οι εργάτες, οι οποίοι φεύγουν και πάνε στην Ιταλία, πάνε στην Γερμανία, δεν ξέρω που πάνε, και τώρα υπάρχει τρομερή έλλειψη εργατών. Σε όλους τους τομείς. Και αν δεν λυθεί το θέμα, του χρόνου αρχίζουμε να... ταρακουνιέται η καλλιέργειά μας, ταρακουνιέται εδώ η ιστορία μας. Χρειαζόμαστε εργατικά χέρια. Και πρέπει να βρούμε. Μάλιστα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ πολύ. Εσείς να είστε καλά. Εύχομαι την άλλη φορά που θα βγούμε να μας πείτε καλά. Να έχουμε πιο ευχάριστα νέα, σίγουρα. Την καλημέρα μας, κύριε Παπαδάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά με τον πρόεδρο του τοπικού οργανισμού εγκαιοβελτιώσεων. Εντάξει, δεν μας τα είπε και τόσο. Ναι.